Στην έντονη κριτική από μερίδα του τύπου σχετικά με το παγοδρόμιο που λειτουργήσε στην Κόρινθο την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, απαντά ο αντιδήμαρχος Γιάννης Ανδρέου. Καταρχήν δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι για να παίξουμε ένα ύποπτο παιχνίδι με το Λιμενικό Ταμείο και το Λιμεναρχείο, έτσι. Έγινε μια κίνηση, όπως ξέρετε, της απόκριες για να έρθει παγοδρόμιο στην Κόρινθο, κάτι που το ζητούσαν και Κορίνθη και ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Δήμος το ήθελε εδώ και χρόνια να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση και το οποίο στέφθηκε και με απόλυτη επιτυχία. Ο κόσμος που το επισκέφθηκε ήταν πάρα πολλοί και δεν ήταν μόνο από την Κόρινθο, ήρθαν στο παγοδρόμιο αυτό από όλες τις μεριές της Κορινθίας και όσοι επισκέπτες της Κορίνθου επισκέφθηκαν και το παγοδρόμιο, κάνοντας παράλληλα και τα ψώνια τους και διασκεδάζοντας με τις υπόλοιπες δραστηριότητες που είχαμε μέσα στην πόλη την περίοδο των Χριστουγέννων. Τώρα, όπως είπατε, αναφέρεται στον τύπο με κεντρικό σημείο τα εισιτήρια που δέχτηκε ο Δήμος, τα δωρεάν εισιτήρια που δέχτηκε ο Δήμος για το παγοδρόμιο, για να πάνε παιδιά δηλαδή να κάνουν πατινάζ στο συγκεκριμένο χώρο. Και αναφέρονται και θέματα όπως για την παραχώρηση του χώρου από το Λιμενικό Ταμείο και το τελευταίο ότι έχει κοινοποιηθεί. Τα εισιτήρια είχαν δοθεί από την εταιρεία. Μοιράστηκαν τον μήνα Ιανουάριο, δεν μοιράστηκαν τον μήνα Δεκέμβριο, μοιράστηκαν τον μήνα Ιανουάριο, έτσι. Το Δεκέμβριο άλλωστε ούτως ή άλλως 5 μέρες είχε λειτουργήσει το παγοδρόμιο και τα σχολεία δεν λειτουργούσαν αυτή την περίοδο. Από μένα κυρίως τον ίδιο, το μεγάλο κομμάτι, το 90% των συντηρίων μοιράστηκαν από μένα και κάποια άλλα δόθηκαν κατευθείαν στο σχολείο από εδώ, από το γραφείο του δικό μας. Και συγκεκριμένα επισκέφθηκα εγώ τα σχολεία και τους προέδρους των 15 μελών, στα σχολεία που μου είχε δώσει το πνευματικό κέντρο νούμερα που θα συμμετείχαν παιδιά στην παρέλαση που κάναμε τις απόκριες. Δηλαδή τα εισιτήρια που δόθηκαν σε παιδιά που παρελάσαν τις απόκριες από το δεύτερο λύκειο, το πρώτο λύκειο, το πρώτο γυμνάσιο, το τρίτο λύκειο, το πειραματικό, στο τρίτο δημοτικό, σε αυτά τα σχολεία που είχαν δηλώσει μέχρι εκείνη την ημέρα ότι είχαν συμμετοχή και τόσα άτομα θα συμμετέχουν. Όσον αφορά τα εισιτήρια. Τώρα, όσον αφορά τη σύμβαση που έγινε, υπήρχε πουθενά ότι θα είναι δωρεάν το εισιτήριο, δεν θα υπάρχει εισιτήριο και γι' αυτό δέχτηκε και το Λιμενικό Ταμείο την παραχώρηση του συγκεκριμένου. Όχι, ούτε στη σύμβαση ούτε πουθενά αλλού δεν είπε. Αναφέρονταν τα εισιτήρια τα δωρεάν που μοιράσαμε όπως σας ανέφερα πιο πριν, δεν αναφερόταν άλλο πράγμα. Είχαμε κλείσει τιμή αντί για 6 ευρώ το τέταρτο και 8 ευρώ το 1 τέταρτο όπως ήταν σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, γιατί αυτή ήταν η τιμή που είχε προτείνει και ο επιχειρηματίας. Είπαμε την ίδια τιμή να ισχύει για μία ώρα όπως και ίσχυσε και δεν πιστεύω κανένας να έχει αντίρρηση πάνω σε αυτό. Δηλαδή ήταν 6 ευρώ την ώρα, το οποίο δεν γράφεται πουθενά σε εφημερίδες, ανέφεραν το εισιτήριο 6 ευρώ και 8 ευρώ για τους μεγάλους. Έτσι, ήταν 6 ευρώ την ώρα για τους μαθητές φοιτητές και 8 ευρώ την ώρα για τους ενήλικες, τους μεγάλους ανθρώπους τέλος πάντων που θέλαν να κάνουν. Αν και δεν νομίζω ότι είχε πολλούς. Όσον αφορά λογαριασμούς, Όσον αφορά τους λογαριασμούς, δεν είχαμε ασύρματο ίντερνετ, το οποίο περιμέναμε να είχαμε από εκείνη την περίοδο για να έχει δωρεάν ίντερνετ, δεν θα πλήρωνε δηλαδή κάτι σε εμάς. Υπάρχει λογαριασμός στον ΟΤΕ, μπορείτε να το διασταυρώσετε με τον ΟΤΕ αυτό. Σε εμάς πλήρωσε το αντίστοιχο ποσό του ρεύματος. Βεβαίως δεν έχουμε πάρει λεφτά και ούτε δικαιούμαστε να πάρουμε λεφτά, όπως γι' αυτό ζητήσαμε και τη δωρεάν παραχώρηση του χώρου από το Λιμενικό Ταμείο, το οποίο και παραχωρήθη. Τώρα εδώ πέρα, βέβαια, στα έγγραφα που προκύπτουν αργότερα και τα οποία μέσω της εφημερίδας ήρθαν σε εμάς, ενώ το έγγραφο της παραχώρησης λέει για την δωρεάν παραχώρηση του χώρου, εμφανίζεται μια πράξη, κατ' εμένα δεν ξέρω γιατί δεν έχει κοινοποιηθεί στο Δήμο η αρχική πράξη και κοινοποιήθηκε βέβαια η άδεια για την δωρεάν παραχώρηση του χώρου, η οποία φαίνεται ότι κατόπιν τηλεφωνικών επικοινωνιών κλπ. Θα υπήρχε δωρεάν εισιτήριο. Το πράγμα το οποίο δεν αναφέρεται πουθενά σε έγγραφο του Δήμου, ούτε σε συμφωνητικό του Δήμου, ούτε πουθενά τέλος πάντων σε χαρτιά του Δήμου που να έχουν ξεκινήσει για αυτό το πράγμα που αφορά το παγοδρόμιο.